Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην τελευταία διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμένης Επεξεργασίας. Βρισκόμαστε στην 13η εβδομάδα μαθημάτων. Έχουν γίνει όλα τα μαθήματα, έχουν αναρτηθεί οι προηγούμενες 12 διαλέξεις, αναρτηθεί και αυτή η διάλεξη στο YouTube και έχουν υλοποιηθεί όλα τα εργαστήρια. Έχουμε αύριο το τελευταίο εργαστήριο, όπου καλύψαμε όλη την ύλη που έπρεπε να ξέρετε για τα συστήματα παράλληλης κατανεμίας επεξεργασίας. Δεδομένου ότι διανύουμε και την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων, ας δούμε κάποια διαδικαστικά πρώτα. Έχει βγει ανακοίνωση για την παρουσίαση μιας ερευνητικής εργασίας. Όποιοι θέλουν να την κάνουν τώρα θα πρέπει να δηλώσουν έως η καταληκτική ημερομηνία που έχω δώσει. Όσοι θέλουν να την κάνουν το Σεπτέμβριο, ομοίως έχει βγει και αυτή η ανακοίνωση δίνεται αυτή η δυνατότητα. Κάποιοι μπορεί να θελήσουν να ψάξουν καλύτερα ή δεν έχουν χρόνο να προετοιμαστούν. Δίνω λοιπόν και δυνατότητα παρουσίασης και το Σεπτέμβριο. Επίσης, η εργασία, όπως ξέρετε, και η εργασία που είναι MPI, OpenMP, παραδίδεται τώρα ή το Σεπτέμβριο. Η εργασία για την παραλληλοποίηση στο σύννεφο παραδίδεται τώρα ή παραδίδεται Σεπτέμβριο. Μάλιστα για την εργασία, έχω δεσμεύσει, όπως έχετε μάθει, αρκετές ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας, προκειμένου να λύσετε θέματα που ίσως σας απασχολούν. Το Σάββατο το προηγούμενο έγιναν 2 ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας, το Σάββατο που έρχεται θα γίνουν άλλες 2 ώρες και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αρκετές ώρες, όπως έχει βγει ανακοίνωση, όπου ο σκοπός είναι όταν τελειώσουν τα μαθήματα αυτά του εργαστηρίου και της ενισχυτικής, να ξέρετε ακριβώς πώς πρέπει να κινηθείτε. Κάποιο άλλο θέμα είναι για την εξέταση, τελική εξέταση εργαστηρίου στον κώδικα. Αυτό υπάρχει, γι' αυτό έχω σκεφτεί το εξής. Μία δυνατότητα είναι την ίδια μέρα που έχουμε την εξέταση θεωρίας. Μετά δηλαδή τη θεωρία, 2 ώρες να υπάρχει η εξέταση αυτή του κώδικα. Μία άλλη δυνατότητα είναι την εβδομάδα που έχουμε μετά το πέρας των 13 εβδομάδων, όπως ξέρετε, μετά από αυτή τη εβδομάδα που διανύουμε, ακολουθεί μια εβδομάδα προετοιμασίας, μπορούμε να το πούμε. Δεν γίνονται μαθήματα. Εκεί ενισχυτική διδασκαλία μπορεί να γίνει μόνο, αλλά θα μπορούσε να γίνει εξέταση κώδικα. Ως εκ τούτου, θα δώσω αυτές τις 2 δυνατότητες με ένα poll και σημειώνω ότι στο e-class θα ανοίξω ένα poll. Αν έχετε να προτείνετε κάποια άλλη επιλογή, μπορείτε στο chat ή στο μικρόφωνο, αλλά θα ανοίξω ένα poll που θα λέει θέλετε να γίνει, για παράδειγμα, η εξέταση κώδικα, π.χ. Πέμπτη, εντάξει, την Παρασκευή έχουμε την εξέταση παρουσιών, την εξέταση των επιστημονικών εργασιών, αλλά την Πέμπτη σκέφτομαι λοιπόν να βρω κάποια ώρα, μάλλον προς το βράδυ, όπως και την Τρίτη που είχαμε 7 με 9, για να μην έχετε άλλες υποχρεώσεις. Δηλαδή. Άρα το ένα ερώτημα θα είναι, θέλετε να γίνει την Πέμπτη 7 με 9 η εξέταση κώδικα εργαστηρίου ή θέλετε να γίνει την ημέρα της εξέτασης θεωρίας, που ακόμα δεν ξέρω ποια είναι, γιατί δεν ξεκίνησε η γραμματεία να συνθέτει το πρόγραμμα της εξεταστικής. Μετά αμέσως λοιπόν την εξέταση θεωρίας. Άρα θα υπάρχουν 2 ερωτήματα, αν θέλετε κάποιο τρίτο ερώτημα ή θέλετε να προτείνετε κάτι άλλο. Μπορείτε, ας πούμε, την Πέμπτη να θεωρήσει κάποιος ότι θα μπορούσε να γίνει και πιο νωρίς, αλλά αυτό θα πρέπει να μην προκαλεί πρόβλημα στις φοιτητές σας. Είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, αυτό για το poll, για την εξέταση κώδικα. Είπαμε και για την προφορική εξέταση ότι έχουμε
Αυτό σίγουρα θα γίνει μαζί με τη θεωρία, γιατί θα είναι προφορική εξέταση πάνω στη θεωρία. Θα σας βοηθήσει λοιπόν πολύ όταν έρθετε για την εξέταση της θεωρίας, μια που θα τα έχετε διαβάσει και θα τα έχετε φρέσκα στο μυαλό σας, να γίνει και η προφορική εξέταση. Άρα αυτό δεν αλλάζει, σίγουρα θα γίνει την ημέρα ή το πολύ την επόμενη ημέρα, αν δούμε ότι είναι αργά το μάθημα, αν έχουν βάλει αργά το μάθημα το δικό μου για εξέταση, θα γίνει πιο αργά και θα είναι με χρονοθυρίδες. Δηλαδή θα σας βγάλω μια ανακοίνωση που θα σας πω, θα ανοίξουν τα group προφορικής εξέτασης αυτή την ώρα συγκεκριμένη, και θα πρέπει να μπείτε και να δηλώσετε, παράδειγμα, group εξέτασης 1, group εξέτασης 2, δεδομένου ότι είστε αυτή τη στιγμή 70 φοιτητές, ενδεχομένως θα υπάρχουν group των ή των 5 ή των 10 ατόμων. Θα το δούμε αυτό. Βέβαια, τα group θα πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο αριθμό ατόμων, γι' αυτό ενδεχομένως δεν θα ανοίξουν όλα με την πρώτη. Μόλις γεμίζει ένα group, τότε θα ανοίγουν και τα υπόλοιπα, γιατί δεν θα ήθελα να υπάρχει group με ένα άτομο μόνο. Πρέπει να υπάρχουν κάποια άτομα σε μια προφορική εξέταση. Λοιπόν, απάντησα νομίζω τα ερωτήματα που έχω λάβει στο chat. Κάποιο άλλο θέμα που έχω σημειώσει και θέλω να σας πω αφορά την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι, όπως ξέρετε, ανοιχτή μέχρι το πέρας της εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή θα είναι ανοιχτή. Ως τώρα έχουν 12 άτομα εκφράσει τις απόψεις τους για το μάθημα. Το ποσοστό είναι περίπου στο 10%. Όπως ρώτησα και έμαθα για το ποσοστό που σας είχα πει, προκειμένου να ληφθεί υπόψη, είναι 15%. Θα ήθελα λοιπόν και άλλοι να πείτε τη γνώμη σας. Σας είχα πει στο ΕΑΠ είναι 25%. Εδώ στο δικό μας πανεπιστήμιο, μάλλον στο δικό μας τμήμα, είναι 15%. Πρέπει λοιπόν το 15% των φοιτητών που έχουν γραφτεί στο μάθημα, που είναι 110, να πούν την άποψή τους για το μάθημα. Οι απόψεις για την ώρα είναι μεικτές. Σίγουρα, όσοι λένε ότι η εξέταση εξαμήνου είναι δύσκολη, ναι, είναι δύσκολη. Γι' αυτό και προσπαθώ και με την ενισχυτική να σας βοηθήσω να καταλάβετε πώς να αποδομήσετε το πρόβλημα και να το υλοποιήσετε, γιατί το να κάνετε μια εύκολη εργασία που κάποιος κάθεται σε ένα απόγευμα κτλ. Δεν θα σας βοηθήσει. Επέλεξα λοιπόν ένα πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι εφάμιλο των εργασιών εξαμήνου που βρίσκονται και σε άλλα μαθήματα, σε άλλα πανεπιστήμια σε αυτό το μάθημα, στα παράλληλα συστήματα. Δεν θέλω να κάνετε μια απλή εργασία, το οποίο θα βγει πολύ γρήγορα και δεν θα μάθετε τελικά. Γι' αυτό και αποφάσισα να βάλω ένα πραγματικό πρόβλημα που το σκέφτηκα εγώ, όπως είδατε και την εκφώνηση. Έχω το σύριακο κώδικα, δηλαδή κάποιος που είπε ότι ούτε ο καθηγητής δεν μπορεί να τη λύσει, ασφαλώς υπερβολές, γιατί έχω τον κώδικα, τον έχω δώσει και στους συνεργάτες μου, οι οποίοι είναι έτοιμοι να λύσουν τις απορίες σας. Και θα μάθετε όποιος ασχοληθεί. Πρέπει σε πραγματικά project να δουλεύετε, όχι σε project ψεύτικα. Μετά κάποιο άλλο, κάποιος δήλωσε σχετικά με τις ορολογίες, ότι χρησιμοποιώ διαφορετικές ορολογίες από ό,τι οι άλλοι καθηγητές. Αυτό δεν ξέρω σε τι εννοεί. Πάντως, εγώ πάντα δίνω και τον αγγλικό όρο και το μεταφράζω στα ελληνικά. Τώρα, αν η λέξη, η οποία βέβαια η μεταφρασμένη λέξη, ο μεταφρασμένος ορισμός, ασφαλώς το έχω ψάξει για να το πω έτσι. Δεν είναι μια μετάφραση που βγάζω εγώ τώρα. Αν αναφέρεται ο συγκεκριμένος φοιτητής, γιατί ένας μόνο το είπε, σε κάποιες λέξεις που ίσως έχει ακούσει με διαφορετική μετάφραση, ξαναλέω, η ελληνική γλώσσα υποστηρίζει πολλές μεταφράσεις στους τεχνικούς όρους και γι' αυτό, αν κάποιος έχει συνηθίσει κάτι διαφορετικό, λογικό είναι να υπάρχει αυτό. Δεν το θεωρώ. Δεν είναι κακό αυτό. Ίσα-ίσα, γι' αυτό δίνω και πάντα τον αγγλικό όρο.
Κάποιοι είπαμε για το iLottery. Συνήθως τα σχόλια λένε για αυτούς που μάλλον λένε ότι το iQuiz είναι καλύτερο από το iLottery και προτείνουν. Κάποιοι βέβαια προτείνουν να μην υπάρχει τίποτα, όπως σας είπα. Κάποιοι προτείνουν να υπάρχει μόνο iQuiz στη θεωρία. Και ένας μόνο πρότεινε ότι αντί για lottery στο εργαστήριο να είναι και quiz. Θέλω βέβαια και τη γνώμη σας και την άλλων. Και θέλω όταν αξιολογήσετε να πείτε και τα στοιχεία που σας άρεσαν και τα στοιχεία που δεν σας άρεσαν. Δηλαδή να δείξετε την αντικειμενική αξιολόγηση. Γιατί σίγουρα πάντα υπάρχουν στοιχεία σε ένα μάθημα τα οποία μας αρέσουν. Ίσως μπορεί για την πίεση που υπάρχει κάθε φορά στο εργαστήριο να ολοκληρωθούν οι ασκήσεις, το οποίο όμως προσομοιώνει και πραγματικές συνθήκες εργασίας. Ξαναλέω, ο σκοπός μου είναι να σας προετοιμάσω κατάλληλα για μετά. Όχι να είμαστε εδώ στον εσωτερικό μας κόσμο του Πανεπιστημίου και να κάνετε κάποιες ασκήσεις και να νομίσετε ότι επειδή τα συλλοποιήσατε πολύ εύκολα, με άνεση χρόνου, χωρίς πίεση, χωρίς τίποτα, είστε έτοιμοι για έξω. Ο σκοπός μου είναι να σας κάνω μηχανικούς. Και αυτό το διαπιστώνετε όταν βγείτε έξω από εδώ. Όχι, κάποιοι βέβαια έχουν την οριμότητα και καταλαβαίνουν σε ποια μαθήματα, ποιοι καθηγητές βοηθούν με σκοπό να τους κάνουν επαγγελματίες. Βέβαια, θα πρέπει να τα γράψετε αυτά τα σχόλιά σας. Τώρα, κάποια ερωτήματα που μαθαίνω, μάλλον που μου έρχονται στο chat. Λοιπόν, για την προφορική εξέταση, για τη διαδικασία, μπαίνετε σε μια ομάδα, όλοι μαζί, στο Zoom, και από τη στιγμή που μάλλον δεν έχετε ξαναέρθει, κάποιοι από εσάς έχετε βέβαια και σε προηγούμενα μαθήματα προφορική εξέταση, αλλά η διαδικασία είναι να κάνω μια ερώτηση. Από αυτούς που βλέπω, λέω, ο δασηγέννης, να απαντήσει. Και λέω, το ερώτημα είναι, ας πούμε, τι είναι SMP. Αν δεν απαντήσει, τότε επιλέγω κάποιον άλλον. Λέω, δεν απάντησες, το έχασε το ερώτημα, πάμε στον και επιλέγω κάποιον από τους άλλους. Και βέβαια, στην προφορική εξέταση, συνήθως είναι τα ερωτήματα on-off. Ή το απαντάς ή το δεν απαντάς, γιατί είναι απλά τα ερωτήματα. Δεν σου λέω, πες μου, ας πούμε, τι ξέρεις για τη συνέπεια μνήμης, όλα τα πρωτόκολλα κτλ. Δεν θα ζητήσω κάτι που να είναι σελίδες. Απλές ερωτήσεις που δείχνουν ότι έχει κάποιος κατανόηση της ύλης. Και η προφορική εξέταση θα είναι on-off, δηλαδή. Θα είναι 5 ερωτήματα συνήθως, το πολύ 5 ερωτήματα, και από αυτά τα ερωτήματα καταλαβαίνω κατά πόσο έχει διαβάσει την ύλη ή όχι. Και βέβαια όλοι ταυτόχρονα θα ακούνε την ερώτηση. Και μετά θα πηγαίνω με άλλη σειρά. Δηλαδή, ενώ την πρώτη φορά θα ρωτήσω τον πρώτο φοιτητή από τους 10, μετά θα ρωτήσω κάποιον άλλον πρώτο. Και γίνεται έτσι λοιπόν αυτή η εξέταση. Ένα ακόμα ερώτημα που έλαβα στο chat σχετικά με την τελική εξέταση θεωρίας. Η τελική εξέταση θεωρίας, όπως μπορείτε να δείτε σε όλα τα θέματα που έχω αναρτήσει στο e-class, δηλαδή τα θέματα προηγουμένων ετών και εξεταστικών, αποτελείται κάθε φορά από ένα κομμάτι που επιλύεται σε χαρτί ή στον υπολογιστή και ένα τμήμα το υπόλοιπο που το επιλύεται με τη χρήση του iExams. Λόγω απόστασης υλοποιείται με το SEB, με το Safe Exam Browser. Δηλαδή, σε ένα σύστημα που συνήθως είναι Windows, γιατί το SEB νομίζω έχει προβλήματα στα λειτουργικά, σε Windows φορτώνεται το SEB. Έχετε περάσει ήδη από αυτή τη διαδικασία σε μάθημά μου, στα λειτουργικά συστήματα ή στην αρχιτεκτονική. Σίγουρα κάπου το έχετε συναντήσει. Αλλά σε περίπτωση που ποτέ δεν έχετε ίσως έλθει σε εξετάσεις, είναι το πρόγραμμα SEB, Safe Exam Browser, όπου σας δίνω ένα αρχείο ρυθμίσεων, το οποίο μάλλον θα είναι το ίδιο, με αυτό, το ίδιο δηλαδή με τις ρυθμίσεις από τα λειτουργικά, δεν θα το αλλάξω.
Μπαίνετε στο Zoom μέσα από το SEB ή αν δεν ξεκινάει το Zoom μέσα από το SEB από το κινητό σας τηλέφωνο, γιατί πρέπει να υπάρχει σύνδεση με βίντεο καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης με εικόνα και ενδεχομένως και ήχο. Και γίνεται η εξέταση iExams και υπάρχει βέβαια και εξέταση επίλυσης θεμάτων που είτε γίνεται χειρόγραφα είτε στον υπολογιστή και πρέπει να το στείλετε στο e-class, στην εργασία που θα έχει ανοίξει. Ωραία, νομίζω απάντησα όλα τα ερωτήματα που έχω λάβει στο chat και μπορούμε να συνεχίσουμε προς την τελευταία διάλεξη. Λοιπόν, στην τελευταία διάλεξη καλύπτουμε κάποια θέματα όπως διανυσματοποίηση και κάποιες ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές παραλληλοποίησεις που είχαν προταθεί στο παρελθόν. Και αν προλάβουμε, υπάρχει και το cloud computing, όπου είναι η διάλεξη 14, όπου συνήθως, τουλάχιστον για τα πρώτα slide, μιλάμε και αναφερόμαστε για τις δυνατότητες που μας παρέχει το cloud. Τώρα που θυμήθηκα, ένα σχόλιο σε μια αξιολόγηση, κάποιοι φοιτητές είπαν ότι οι διαφάνειες δεν αναγράφουν όλη την ύλη και έτσι σε ερωτήσεις στο iQuiz μερικές φορές μπερδευόμαστε και δεν απαντάμε σωστά. Όπως ξέρετε, οι διαφάνειες παρουσιάζουν πάντα ένα τμήμα της ύλης, γιατί όλη η ύλη βρίσκεται στο αντίστοιχο βιβλίο. Οπότε, κάποιος που διαβάζει μόνο τις διαφάνειες, ασφαλώς αποκτά λιγότερη γνώση. Είναι μεν σε ικανοποιητικό επίπεδο, δηλαδή ένα 50% το έχει σίγουρα, μπορεί και παραπάνω, αλλά όπως και να είναι, οι διαφάνειες παρουσιάζουν συνοπτικά τα κυριότερα σημεία. Γι' αυτό λοιπόν όταν κάποιος λέει, που έγραψε, οι διαφάνειες δεν παρουσιάζουν όλη την ύλη, λογικό είναι, οι διαφάνειες δεν παρουσιάζουν ποτέ όλη την ύλη. Σε κανένα μάθημα δεν γίνεται όλο το βιβλίο να βρίσκεται στις διαφάνειες. Πρέπει να διαβάζετε και βιβλία. Και εγώ σας έχω πει, για παράδειγμα, και το δωρεάν βιβλίο που βρίσκεται στον κάλυπο, τα συστήματα παραλύσης και αθαμένης επεξεργασίας από έναν συναδελφό μου, και το βιβλίο που θα πάρετε από τον Εύρωτσο, να το μελετήσετε. Μην το βάλετε απλώς στο ράφι και δεν το έχετε ανοίξει ποτέ. Γιατί πράγματι κάποιοι απλώς διαβάζουν διαφάνειες. Δεν διαβάζουν ποτέ τα βιβλία, δεν θα γράψουν 10, αλλά θα περάσουν το μάθημα εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό της ύλης βρίσκεται σε διαφάνειες, αλλά δεν βρίσκεται όλο. Γι' αυτό λοιπόν, όταν δίνει κάποιο σχόλιο ότι δεν παρουσιάζεται όλη η ύλη στις διαφάνειες, είναι λίγο προβληματικό. Ίσως δεν έχει γίνει ξεκάθαρο ο σκοπός της παρουσίασης, που είναι τα κυριότερα σημεία μόνο. Λοιπόν, SMP. Να ας πούμε μια ερώτηση που θα μπορούσε να είναι. Τι είναι το SMP? Symmetric Multiprocessing. Δηλαδή, έχουμε πολλούς επεξεργαστές όμοιους που εκτελούν ένα πρόβλημα και επειδή έχουν ίδιες δυνατότητες, είναι εύκολη και η παραλληλοποίηση σε αυτούς. Δηλαδή, η κατανομή του φορτίου, του φόρτου του αλγορίθμου. Οι επεξεργαστές σε ένα SMP μοιράζουν την ίδια μνήμη, έχουν ίδιο λειτουργικό σύστημα, ίδια είσοδο-έξοδο, ίδια πρόσβαση στο δίσκο και μπορούμε να εκτελέσουμε ασφαλώς και MPI και OpenMP. Τώρα, στο SMP θα μπορούσα εγώ να θέσω ως ερώτηση κρίσεως. Έχετε ένα σύστημα με SMP. Θα χρησιμοποιήσετε OpenMP ή OpenMPI και γιατί? Να, ένα ερώτημα που θα πρέπει να ψάξετε, να βρείτε. Τώρα, βέβαια, αυτό είναι και ερώτημα που δείχνει γενικότερα την κατανόηση της ύλης, πότε χρησιμοποιούμε OpenMP ή OpenMP. Σε SMB μπορούμε και τα δύο ασφαλώς να χρησιμοποιήσουμε, και OpenMP και OpenMP. Απλώς το OpenMP, επειδή έχει νήματα και βρίσκονται στον ίδιο υπολογιστή, έχει πολύ πιο γρήγορη επικοινωνία και συντονισμό. Και γι' αυτό προτιμάτε το OpenMP σε ένα SMP σύστημα. Αλλά δεν είναι λάθος το να βάλουμε OpenMPI. Όμως πρέπει να δικαιολογήσετε την άποψή σας. Δηλαδή, είτε πείτε το ένα είτε πείτε το άλλο,
πρέπει να μπορείτε να το δικαιολογήσετε. Γιατί? Γιατί πάντα είναι και γιατί. Δικαιολογήστε την άποψή σας. Τι θα επιλέγατε και γιατί. Το να λέτε απλώς OpenMPI και τέρμα, χωρίς δικαιολόγηση, είναι λάθος. Ο σκοπός είναι να σκέφτεστε τις απαντήσεις. Να δείχνετε ότι η απάντηση που δίνετε έχει προκύψει από κάποιο σκεπτικό, από κάποια λογική ακολουθία σκέψεων. Αυτό εγώ θέλω να ακούσω και αυτό θα δώσω τη βαθμολογία. Ο χρόνος προσπέλασης στη μνήμη είναι ίδιος για άλλους επεξεργαστές, έχουν ίδιες λειτουργίες και το ίδιο λειτουργικό σύστημα. Και συνήθως τα SMP τα τοποθετούμε σε κλάστερ, σε στοιχείες, όπως και σε στοιχεία που έχουμε στο πανεπιστήμιο. Όμως, συνδέονται κάποια θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε, όπως το cost απόκτηση είναι πολύ ακριβή μια στοιχεία. Σε αυτό, τώρα, ξέρετε, έχουμε ζητήσει από παλιό ΕΣΠΑ κάποια αγορά μιας καλύτερης στοιχείας, η οποία θα αποτελούνταν από λίγους παραπάνω υπολογιστές και είχε ένα κόστος 120.000 ευρώ, το οποίο κάποτε είχε εγκριθεί, κάποτε θα έρθει, απλώς δεν ξέρω πότε θα έρθει. Γιατί όταν υπάρχουν αγορές από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, καθυστερούν. Θα έρθει κάποια στιγμή, λοιπόν, μια πολύ πιο δυνατή συστοιχία, αλλά βέβαια δεν ξέρω πότε. Μεγάλο κόστος απόκτησης και συντήρησης, βέβαια, και χώρου. Η αλήθεια είναι και από χώρο θα χρειαστεί κάπου να βρεθεί να τοποθετηθεί κάτι τέτοιο. Εντάξει, βέβαια κάποια στιγμή θα πάμε σε καινούργια κτίρια, στη ΖΕΠ. Οπότε εκεί θα έχουμε λίγο παραπάνω χώρο, αλλά και αυτό είναι κάτι που συζητιάται εδώ και χρόνια. Εφαρμογές που θα χρησιμοποιήσουμε. Εννοείται θα πρέπει να χρησιμοποιούμε είτε μια στοιχεία για χρήσιμο έργο. Δηλαδή παίρνεις τους υπολογιστές να τους χρησιμοποιείς, όχι απλώς να κάθονται. Ας πούμε τη στοιχεία αυτή, καταρχήν χρησιμοποιείται στα μαθήματά μου, κυρίως στα παράλληλα στήματα, όπου μαθαίνετε εσείς όλη αυτή τη διαδικασία και είναι και κάτι αυτό που πρέπει να το λάβετε υπόψη όταν αξιολογήσετε, δηλαδή κατά πόσο μάθατε σε αυτό το εξάμηνο, στο μάθημά μου, πώς προγραμματίζεται ένα σούπερ κομπιούτερ, OpenMPI, OpenMP, δηλαδή και το εργαστηριακό κομμάτι, αν ασχοληθήκατε και αποκτήσατε δεξιότητες, και βέβαια το θεωρητικό, γενικότερα, που μιλάμε σε όλες αυτές τις 13 εβδομάδες για τα θέματα που διέπουν το σχεδιασμό και τη χρήση των παράλληλων συστημάτων και τους προβληματισμούς που έχουν κατά διαστήματα θέση. Εφαρμογές, λοιπόν, θα χρησιμοποιηθούν και υπάρχουν τρεις βασικές αρχιτεκτονικές που έχουν τοπικούς δίσκους και συνδέονται με κάποιο switch, που συνήθως είναι Gigabps switch. Άλλο είναι να υπάρχει ένας κοινός χώρος και εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπτική ζεύξη, δηλαδή κάρτες που συνδέονται μεταξύ τους με οπτικές ίνες. Και αυτό κυρίως γίνεται σε servers δυνατούς, όπου έχουν και μια οπτική ζεύξη με ένα SAN, Storage Area Network. Και επεξεργασία συναλλαγών που έχουν τοπικό δίσκο, αλλά υπάρχει και μια βάση, μια κοινή βάση δεδομένων που βρίσκονται εκεί τα δεδομένα που είναι κοινά σε όλους τους υπολογιστές. Το Google Search Engine, υπάρχουν εκατοντάδες terabyte, δεκάδες υπολογιστές, δεκάδες χιλιάδες υπολογιστές, έχει 86 αρχιτεκτονικής, έχει ένα ή δύο δίσκους, υπάρχουν τα εκκριώματα, οι μεγάλες αυτές ντουλάπες, που συνήθως μπορούν να χωρέσουν 80 συρτάρια, που αυτά τα συρτάρια έχουν μέσα τους υπολογιστές. Βέβαια, οι υπολογιστές, επειδή είναι rack-based, rack-mounted μάλλον, σημαίνει ότι είναι υπολογιστές ειδικοί για συρτάρι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάρουμε έναν desktop υπολογιστή και να το χώσουμε σε μια τέτοια ντουλάπα. Πρέπει να αγοράσουμε ειδικό υπολογιστή για κρύωμα. Γι' αυτό, όταν δίνουμε προδιαγραφές για server, μπορούμε να πούμε θέλουμε server για κρύωμα ή server μόνο του, desktop.
Αν έχεις ασφαλώς ικρίωμα, παίρνεις σερβερ για ικρίωμα, γιατί είναι πολύ καλύτερη η οργάνωση σε ένα τέτοιο ικρίωμα. Θέματα λοιπόν σε cluster και με παράδειγμα το Google Search Engine, η διαχείριση ενέργειας όπως και σε κάθε data center. Απαγωγή της θερμότητας, γι' αυτό θέλουν data center να τα κατασκευάζουν σε ψυχρά μέρη. Είχαμε δει ένα βίντεο από τη Microsoft με το project που είχαν βάλει υπολογιστές σε ένα μεγάλο υδατοστηγές περίβλημα και, και το είχαν αφήσει στο βυθό μιας θάλασσας έξω από μια πόλη που είχε κρατήσει για πολλά χρόνια και αυτό είχε πολύ εύκολη απαγωγή της θερμότητας. Βέβαια η τροφοδοσία γινόταν με καλώδια όπως και το δίκτυο που συνδέονταν με τη γη, με το λιμάνι, υπήρχε πύχη για σύνδεση, αλλά εντούτοις είχαν κερδίσει στην απαγωγή της θερμότητας, που είναι πολύ σημαντικό το κόστος. Συνεχής επέκταση του συστήματος και υψηλές απαιτήσεις. Δηλαδή έχει ένα μετρικό απόδοση ότι πρέπει σε λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο να δίνει μια απάντηση. Τώρα, για τόπι υπολογιστές έχω δώσει πολλά παραδείγματα, όμως ας δούμε μια άλλη κατηγορία που δεν έχουμε αναλύσει. Και είναι οι διανυσματικοί υπολογιστές, διανυσματικοί επεξεργαστές. Η διανυσματοποίηση είναι μια πολύ χρήσιμη τακτική για να κερδίζουμε χρόνο σε HPC. Να επιταχύνουμε καλύτερα τους αλγορίθμους που μπορούν να επωφεληθούν από τη διανυσματοποίηση. Και ίσως σας έχω πει ότι σε διαγωνισμούς παραλληλοποίησης, τώρα έχω καιρό να δω κάποιο διαγωνισμό, αλλά όταν έβγαιναν διαγωνισμοί, κάποια στιγμή υπήρχε έντονο ενδιαφέρον και ανακοινώνονταν συνέχεια διαγωνισμοί για παραλληλοποίηση και έβλεπες πάντα κάποιοι που είχαν OpenMP, OpenMPI, CUDA, κάρτες γραφικών, αλλά αυτοί που κέρδιζαν ήταν αυτοί που είχαν βάλει διανυσματοποίηση. Δηλαδή, εκτός από τα άλλα βέβαια, γιατί ήταν κατανημμένο σύστημα, άρα ήθελε και OpenMPI και OpenMP για να εκμεταλλεύεται τοπικά τους επεξεργαστές. Αυτοί που κέρδιζαν ήταν αυτοί που ήταν διανυσματοποίηση, που μπορούσε και είχε με τη διανυσματοποίηση πολύ μεγάλο κέρδος. Θα δούμε λοιπόν τι είναι η διανυσματοποίηση και για να δούμε τι είναι η διανυσματοποίηση στις μέρες μας, θα κάνουμε μια στάση στο παρελθόν, να δούμε τι ήταν οι διανυσματικοί υπολογιστές. Οι διανυσματικοί υπολογιστές χρησιμοποιούσαν τη διανυσματοποίηση. Ο όρος αγγλικός είναι vectorization. Γι' αυτό σας είπα κάθε φορά δίνω και τον αγγλικό όρο, γιατί μπορεί κάποιοι να το έχετε ακούσει με άλλο όνομα, που δεν νομίζω, αλλά εντούτοις είναι αυτό το σχόλιο που είχε γράψει, γι' αυτό το σκέφτομαι και μου φαίνεται παράξενο για τη μετάφραση των όρων. Είναι μια ειδική τεχνική της παραλληλοποίησης, όπου εκεί που θα είχαμε λειτουργίες μία προς μία να εκτελέσουμε, τις ομαδοποιούμε, τις κάνουμε μια ομάδα και τις κάνουμε μια και έξω. Άρα καταλαβαίνουμε, αντί να έχουμε πολλούς διαφορετικούς συντελεστές, πολλές πράξεις, κάνουμε πολύ λιγότερες πράξεις και κερδίζουμε. Αυτό για να γίνει όμως, θέλουμε όπως πάντα και το software και το hardware. Το hardware να υποστηρίζει τη δυνατότητα αυτών των πράξεων, το software να είναι με τρόπο τέτοιο γραμμένο, ώστε να βοηθάει το hardware να το εκμεταλλευτεί. Στο παρελθόν υπήρχαν υπολογιστές που εκτελούσαν μόνο διανυσματικές πράξεις, τίποτα άλλο. Ήταν διανυσματικοί υπολογιστές. Δεν υπάρχουν πια στις μέρες μας διανυσματικοί υπολογιστές, αλλά η τεχνική της διανυσματοποίησης χρησιμοποιείται και βρίσκεται παντού. Σε οποιοδήποτε επεξεργαστή σύγχρονο, ασφαλώς υψηλών αποδόσεων, επιδόσεων, δηλαδή δεν θα το βρούμε σε κάποιο μικροελεκτή για παράδειγμα τύπου Arduino, σε επεξεργαστές με επιδόσεις. Εκεί θα το βρούμε. Έχουν την υποστήριξη για τη διανυσματοποίηση. Στη διανυσματοποίηση, όπως είπα, μετατρέπουμε το πρόγραμμά μας σε τρόπο έτσι ώστε να, αντί να έχει πολλές πράξεις
και κυρίως πράξεις αριθμητικής, δηλαδή πρόσθεση, αφαίρεση, λογικές πράξεις, για παράδειγμα AND, OR κτλ. Αντί να έχουμε την έννοια ότι έχουμε πολλές πράξεις ξεχωριστές, τις ομαδοποιούμε σε μεγαλύτερες, σε μεγαλύτερα διαστήματα και κάνουμε λιγότερες πράξεις. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ωφέλη και είναι ενεργή ερευνητική περιοχή. Και είναι ένα κλικ στην παραλληλοποίηση που βοηθάει και αυτό. Όχι μόνο ένα κλικ, ένα πολύ σημαντικό boost στην παραλληλοποίηση. Τα χαρακτηριστικά των διανυσματικών υπολογιστών, όπου, ξαναλέω, δεν υπάρχουν διανυσματικοί υπολογιστές στις μέρες μας, αλλά ας δούμε τα χαρακτηριστικά που είχαν. Είχαν ωφέλη όταν είχαμε γραμμικούς πίνακες με αριθμούς. Όταν είχαμε λοιπόν επεξεργαστούμε πολλά στοιχεία, κυρίως σε πίνακες, μπορούσαμε να αποφεληθούμε από τη διανυσματοποίηση. Χρησιμοποιούσαν παραλληλισμό αγωγού και ήταν πιο κοντά στο ακολουθιακό μοντέλο von Neumann. Μάλιστα, σε προηγούμενες δεκαετίες, πριν από το 2000, ήταν οι κορυφαίοι υπολογιστές, οι διανυσματικοί υπολογιστές, γιατί ήταν με πολύ καλύτερες επιδόσεις από τους προσωπικούς υπολογιστές. Ας πούμε, τη δεκαετία του 90, υπολογιστές Q86 ήταν 486, ίσως Pentium, αλλά για super computers έπρεπε να έχεις πάρα πολλούς 486 και Pentium, θα μπορούσαν, υπήρξαν κάποιες υλοποιήσεις, αλλά αυτοί που είχαν διανυσματικούς υπολογιστές είχαν πολύ μεγαλύτερες επιδόσεις. Ήταν δηλαδή τα κορυφαία επεξεργαστικά συστήματα ως τη δεκαετία του 90, ως τα μέσα της δεκαετίας του 90. Μια τυπική λειτουργία διανύσματος ήταν η πρόσθεση δύο διανυσμάτων πραγματικών στοιχείων 64 bit. Δηλαδή, θέλαμε να προσθέσουμε 64 bit πραγματικούς αριθμούς. Σε τυπικούς υπολογιστές ήθελε ένα βρόχο επανάληψης, γιατί αυτό όταν λέμε διάνυσμα, καταλαβαίνετε, είναι οι πολλές διαστάσεις. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να το δούμε ως έναν πίνακα μιας διάστασης. Και αυτό είναι διάνυσμα. Δηλαδή, το Vector 1 έχει, για παράδειγμα, 100 διαφορετικά στοιχεία. Είναι ένα διάνυσμα αυτό, με 100 συντελεστές. Αυτό, λοιπόν, για να το προσθέσουμε σε κάποιο άλλο διάνυσμα, θα έπρεπε να έχουμε ένα βρόχο επανάληψης, όπου ένα προς ένα θα κάναμε την αντίστοιχη πράξη. Α του I και Β του I. Α του I συν 1, Β του I συν 1. Α του I συν 2, Β του I συν 2. Συνεχώς θα είχαμε μια τέτοια επανάληψη, μια τέτοια δομή. Αυτό όμως οι διανυσματικούς υπολογιστές ήταν μια εντολή όλο και όλο. Πρόσθεσε διανυσματικά αυτό και βγάλε το αποτέλεσμα. Δηλαδή μια εντολή αντί για ένα βρόχο επανάληψης. Μια διανυσματική εντολή αντιστοιχούσε σε δεκάδες ή εκατοντάδες εντολές σε τυπικό υπολογιστή. Και αυτό γιατί? Γιατί είχαν διανυσματικούς επεξεργαστές. Ας δούμε το παράδειγμα όπου έχουμε 8 bit αριθμούς να προσθέσουμε. 8 bit και θέλουμε, για παράδειγμα, να προσθέσουμε ένα προς ένα δύο διανύσματα. Αν είχαμε τους διανυσματικούς καταχωρητές, όπως εδώ, θα μπορούσαμε να βάλουμε στην αρχή τον πρώτο αριθμό, δηλαδή εδώ είναι 8 bit στην αρχή, μετά βάζουμε τα υπόλοιπα, μάλλον συν 8 bit, μετά και άλλα 8 bit, δηλαδή θα μπορούσαμε να βάλουμε αρκετά τέτοια στοιχεία, 8 δηλαδή τέτοια στοιχεία, και θα είχε ως συνέπεια, δηλαδή, να βάλουμε 8-bit στοιχεία στον καταχωρητή μας και ομοίως κάτω να βάλουμε 8-8-bit. Και εδώ 8, και εδώ 8, και εδώ 8. Και να κάνουμε την πράξη όχι ως ένα ενιαίο σύνολο, αλλά σε αυτό μέσα που είναι η μονάδα πράξεων, το floating unit, να προσθέσει κάθε ομάδα ξεχωριστά, κάθε στοιχείο ξεχωριστά, κάθε element ξεχωριστά. Δηλαδή, να προσθέσει τα πρώτα 8 bit μεταξύ τους,
ανεξάρτητα μετά να προσθέσεις τα υπόλοιπα, ανεξάρτητα μετά τα υπόλοιπα κτλ. Χωρίς μετάδοση κρατουμένου. Δηλαδή, δεν έχουμε ένα κρατούμενο που πάει στα πιο ψηλά bit, στο most significant bit κ.ο.κ. Η πρόσθεση γίνεται καταχώρηφα. Και το αποτέλεσμα βρίσκεται σε έναν άλλο καταχώρητη. Και στη συνέχεια, εδώ έχουμε τα 8 ψηφία και μπορούμε και τα απομακρύνουμε και τα τοποθετούμε πίσω στη μνήμη. Βλέπουμε λοιπόν τη διαδικασία. Έχουμε στοιχεία στη μνήμη. Παίρνουμε τα πρώτα 8 στοιχεία, τα βάζουμε στο διανυσματικό επεξεργαστή, στον πρώτο καταχωρητή της μονάδας της floating unit, της μονάδας που θα επιτελέσει την πράξη. Παίρνουμε τον άλλο πίνακα, τα 8 στοιχεία, τα βάζουμε στον καταχωρητή της δεύτερης εισόδου. Κάνουμε την πράξη, καταλήγουν σε έναν τρίτο καταχωρητή τα αποτελέσματα και μετά τα παίρνουμε αυτά και τα ξαναβάζουμε στη μνήμη. Δηλαδή, μία μεταφορά των 8 στοιχείων, βέβαια αυτό σημαίνει ότι έχουμε και μεταφορές μεγαλύτερου μεγέθους από ένα στοιχείο. Δηλαδή, παίρνουμε τα 8 στοιχεία, τα βάζουμε στον ένα καταχωρητή, τα 8 συνάλληλα, δηλαδή δύο μεγάλες μεταφορές από τη μνήμη στον επεξεργαστή. Κάνουμε μία φορά την πράξη, δίνουμε δηλαδή σε ένα clock roll, γίνονται όλες αυτές οι πράξεις και μετά τα αποτελέσματα πίσω. Και αυτό, αν το συγκρίνουμε με την άλλη κατάσταση, όπου έχουμε φέρνουμε το πρώτο στοιχείο του α πίνακα, το πρώτο στοιχείο του β πίνακα, κάνουμε την πράξη, αποθηκεύουμε στον καταχωρητή, το αποτέλεσμα το πηγαίνουμε στη μνήμη. Και ξανά αυτό άλλες 8 φορές. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο που χωράει 8 στοιχεία, έχουμε επιτάχυση 8. Έτσι, αν το πούμε λίγο χονδροειδή. Γιατί βέβαια, εντάξει, λόγω του ότι έχουμε μεταφορά μεγαλύτερων στοιχείων, έχουμε μεγαλύτερη καθυστέρηση, αλλά αν το δούμε έτσι χονδροειδώς, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια επιτάχυση 8, από τη στιγμή που ο κάθε διανυσματικός καταχωρητής φέρει 8 στοιχεία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι επιτάχυση μπορούμε να επιτύχουμε. Βέβαια, απαιτούσε ειδικές εντολές, ειδικές διανυσματικές εντολές. Στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, όταν γράφαμε assembly, γράφαμε add. Αν θέλαμε να κάνουμε κάτι διανυσματικό, βέβαια δεν υπήρχαν διανυσματικές εντολές στον επεξεργαστή που είχαμε επιλέξει, τον 886, αυτές προστέθηκαν σε νεότερα μοντέλα. Σε νεότερα μοντέλα, λοιπόν, υπήρχαν εντολές όπου, όπως είχαμε το add, είχαμε και το vector add, δηλαδή πρόσθεσε διανυσματικά. Στοιχεία 86, λοιπόν, αρχιτεκτονική, έχουν μπει τέτοιες εντολές και χρησιμοποιούνται. Υπήρχε υλικό για να ελέγχει τις εξαρτήσεις ανάμεσα στις διανυσματικές εντολές. Έλεγχο εξαρτήσεων απαιτούσε. Και η πρόσβαση στη μνήμη των διανυσματικών εντολών για να έρθουν όλα αυτά τα δεδομένα με την πρώτη, δηλαδή με ελάχιστες προσβάσεις, γιατί θέλουμε να γλιτώσουμε την καθυστέρηση από τη μεταφορά από τη μνήμη στον επεξεργαστή, έπρεπε να έχουμε και λίγο πιο αποδοτικές μνήμες και γι' αυτό είναι τύπου interleaved. Δηλαδή με διαφύλωση, πάλι όρος, διαφύλωση. Ίσως το ακούτε, το έχετε ακούσει με άλλη ονομασία σε άλλο μάθημα, αλλά interleaved σημαίνει εναλλάξ. Δηλαδή τα βάζουμε, έχουμε πολλά banks και έχουμε κάποια στοιχεία στο ένα bank, κάποια στο άλλο, κάποια στο άλλο και διαβάζουμε παράλληλα από όλες αυτές τις μνήμες. Υπάρχει λοιπόν πολύ μικρή καθυστέρηση στη μεταφορά δεδομένων από τη μνήμη. Διαβάζουμε όμως ομαδικά όλα αυτά τα δεδομένα. Επειδή ολόκληρη πρόχειρη επανάληψη τους αντικαθιστάμε με μία εντολή, δεν θα έχουμε τόσο πολλές εντολές πρόσθεσης. Έχουμε μία και έχουμε και τα 8 στοιχεία κατευθείαν σε αυτή την πράξη. Τότε εξαφανίζονται πολύ κίνδυνοι. Γιατί θυμάσαι στην αρχιτεκτονική που είπαμε κάθε φορά που έχουμε for loop, όταν φτάνουμε στο τέλος του for loop, έχουμε ένα ενδυνάμει κίνδυνο ελέγχου. Γιατί ο επεξεργαστής εκείνο το σημείο καλείται να πάρει μια απόφαση. Ή να φορτώσει στο pipeline του τις επόμενες εντολές, ή να φορτώσει τις εντολές που δείχνει ο προορισμός της εντολής jump. Και αυτό είναι ένα κίνδυνο ελέγχου. Γιατί αν πάρει μια λάθος απόφαση, πρέπει να αδειάσει τη διασωλήνωση.
Με τη χρήση της για να τις μετωπίσεις όμως, εξαφανίζουμε τα for loops. Αν δεν έχουμε for loops, δεν έχουμε κίνδυνους διασωλήνωσης στον έλεγχο. Κίνδυνοι ελέγχου λοιπόν εξαφανίζονται. Γι' αυτό έχει και άλλα θετικά στοιχεία η διανυσματοποίηση. Οι περισσότεροι διανυσματικοί επεξεργαστές επέτρεπαν πολλαπλές πράξεις. Σας είπα, για παράδειγμα, πρόσθεση αφαίρεση. Μπορεί και κάποιοι να κάνουν και πολλαπλασιασμό ή λογικές πράξεις, όπως σας είπα. Χρησιμοποιήθηκαν ευρέως επιστημονικές εφαρμογές, βέβαια, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Γιατί μετά μπήκαν οι διανυσματικοί καταχωρητές, στοιχεία διανυσματικής επεξεργασίας στους υπολογιστές 1086 και αυτό είχε συνέπεια, λόγω του ότι είχαν και μικρότερο κόστος οι προσωπικοί υπολογιστές, να χάνουν την παντοδυναμία τους οι διανυσματικοί επεξεργαστές. Δεν χρησιμοποιούνται πια, δεν υπάρχουν διανυσματικοί επεξεργαστές με την έννοια εκείνη. Όμως, στοιχεία της διανυσματικής επεξεργασίας, όπως οι εντολές που MMX, SSE, το SSE, Streaming SIMD Extension, αυτό που είναι η ενσωμάτωση διανυσματικών εντολών, αυτά τα SSI έχουν πολύ μεγάλους καταχωρητές. Δεν είναι, για παράδειγμα, 64-bit, όπως βλέπουμε σε ένα 64-bit επεξεργαστή. Οι καταχωρητές διανυσματικής επεξεργασίας μπορεί να φτάνουν και 512-bit. Και οι οποίοι μπορεί να χωριστούν σε διάφορες ομάδες. Για παράδειγμα, μπορούμε σε ένα μεγάλο καταχωρητή, έστω 256-bit, να χωρέσουμε 4 στοιχεία των 64-bit. Αν θέλαμε μεγάλης ακρίβειας υπολογισμούς, με το πρότυπο του IEEE για floating point. Ή θα μπορούσαμε, αν έχουμε 256-bit διανυσματικούς επεξεργαστές, αντί για 464, να το χωρίσουμε, να το κάνουμε 8-32. 32-bit. Ή και ακόμα μικρότερο. Δηλαδή μπορούμε να το προσαρμόσουμε τον διανυσματικό καταχωρητή σε στοιχεία ατομικά. Βέβαια, δεν μπορούμε να κάνουμε αυθαίρετα οποιαδήποτε διαίρεση. Δεν μπορούμε να πούμε, ωραία, αφού έχουμε 256-bit, να κάνουμε π.χ. 128 στοιχεία των 2-bit. Δεν υπάρχουν τέτοια. Είναι συνήθως ή των 64, ή των 8, ή των 32. Υπάρχουν σε κάθε λοιπόν σημερινό επεξεργαστή υψηλών επιδόσεων ή διανυσματικές εντολές. Και ας δούμε και οπτικά αυτό που σας είπα πριν. Θέλουμε 10 φορές να κάνουμε αυτή την πράξη. Τι σημαίνει? Φέρει την επόμενη εντολή, η οποία συνδέεται με το να κάνουμε μια άνθρηση, για παράδειγμα. Φέρε τον πρώτο αριθμό. Φέρε τον αριθμό από τον άλλο πίνακα, πρόσθεσέ τους, αποθήκευσε το αποτέλεσμα. Και αυτό γίνεται 10 φορές. Ενώ αν το δούμε σε έναν διανυσματικό επεξεργαστή, εννοείται πάλι έχουμε το redistraction decoder, αλλά φέρε τους 10, τους 10 από τον α πίνακα, φέρε τους 10 από τον β πίνακα, κάνε την πρόσθεση, αποθηκεύσει τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε αυτό το loop, το οποίο έχει ως συνέπεια να φέρει τον υπολογιστή πίσω, είναι ο κίνδυνος ελέγχου, γλιτώνουμε αυτό, γλιτώνουμε την επανάληψη, γλιτώνουμε προσβάση μνήμης. Συνδέεται με πολλά πλεονεκτήματα η χρήση του διανυσματικού επεξεργαστή και των διανυσματικών εντολών. Λοιπόν, ας κάνουμε όμως ένα διάλειμμα. 10 η ώρα, σε 10 και 4 θα συνεχίσουμε. Οπότε, δώστε τα ερωτήματα στο chat αν θέλετε και θα τα συζητήσω όταν γυρίσω. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα ήθελα πριν συνεχίσω τη διάλεξη να σας πω για ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο καιρό, που είναι συνέδριο για επαγγελματίες στο IT. Και σας έχω πει ότι
Εγώ έχω ως κίνητρο, κυρίως κίνητρο και σκοπό να σας κάνω επαγγελματίες στο IT, όπως και οι υπόλοιποι, βέβαια, γι' αυτό είστε, φαντάζομαι, σε αυτό και γι' αυτό επιμένω στον προγραμματισμό. Γιατί, όπως διαβάζω σε κάποιες αξιολογήσεις, λένε ότι είναι πολύ αυστηρές οι εργασίες και έχω υπερβολικές απαιτήσεις. Έχω τις απαιτήσεις που απαιτούνται έξω, ξαναλέω. Και σας καλώ λοιπόν να συνδεθείτε, θα το στείλω και στο chat αυτό, το δεσμό, να δείτε σε αυτό το συνέδριο, ανοίγω το chat αν θελήσει κάποιος να το πάρει, έχει τις παρουσιάσεις, είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, για τις παρουσιάσεις σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου του IT και γενικά για το έλλειμμα προγραμματιστών. Θα δείτε παρουσιάσεις, μπορείτε να δείτε ομιλίες στα αγγλικά βέβαια, για το τι γίνεται, πώς μπορεί κάποιος να εργαστεί σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για IT. Και είναι πολλά θέματα. Δείτε το λοιπόν και δείτε για αυτό το gap, το κενό που όλοι οι ομιλητές αυτό το συνέδριο ανέφεραν ότι υπάρχει κενό, ότι υπάρχει ανάγκη για προγραμματιστές και για άτομα του IT σε όλα, από π.χ. προγραμματισμό, παράλληλα αισθήματα, ενσωματωμένα αισθήματα, δίκτυα, επικοινωνίες, ασφάλεια, όλα αυτά τα κενά παρουσιάζονται σε αυτήν εδώ, στις 2 ημέρες του συνεδρίου, πολύ ενδιαφέρον συνέδριο με τις παρουσιάσεις και επειδή πια είστε, εντάξει, σχεδόν στο τέλος, έχετε φτάσει κοντά στο πτυχίο, καλό είναι να κοιτάτε τι γίνεται έξω και να δείτε, έχει και στοιχεία πώς να βελτιώσετε το βιογραφικό σας, τι θα πρέπει να κοιτάξετε. Δείτε το λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό να βγείτε έξω, να γίνετε επαγγελματίες και να μας δώσετε και κάποια ανατροφοδότηση. Στους καθηγητές λοιπόν που πιστεύετε ότι συνέβαλαν θετικά προς την επαγγελματική σας εξέλιξη, τουλάχιστον να τους στέλνετε κανένα μήνυμα και όλοι μας, όχι μόνο εγώ και άλλοι καθηγητές, αλλά εγώ θα μιλήσω για μένα. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν κάποιος φοιτητής, όταν κάποιος απόφοιτος πια, ύστερα από πολλά χρόνια τον δω κάπου κτλ. Και μου μεταφέρει τις απόψεις του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δείτε λοιπόν πώς μπορείτε να γίνετε, πώς μπορείτε να βελτιώσετε τα προσόντα σας. Και ο προγραμματισμός είναι ένα από αυτά τα προσόντα. Και την ευκαιρία να πω ότι μπορείτε να επεκτείνετε καλύτερα τα προσόντα σας με το να πάρετε και μια απαιτητική διπλωματική, όπως αυτές που έχω. Διπλωματικές που ασφαλώς δεν τελειώνουν σε 2-3 μήνες. Και να σας πω κάτι για κάτι τέτοιες διπλωματικές, γιατί υπάρχουν και διπλωματικές που ο άλλος έκατσε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, μια βιβλιογραφική αναφορά και τελείωσε το τι είχε να κάνει. Αλλά μετά πήγε να γραφτεί στο ΤΣΜΕΔΕ και δεν εγκρίθηκε η διπλωματική εργασία γιατί δεν ήταν διπλωματική εργασία που προσάρμοζε σε κάποιο μηχανικό πληροφορική, σε κάποιο ηλεκτρολόγο μηχανικό. Άρα μην κάνετε μία διπλωματική εργασία γρήγορα, χωρίς δηλαδή κάποιο υπόβαθρο, χωρίς να ασχοληθείτε και δεν θα μάθετε και μετά θα το μετανιώσετε όταν βγείτε έξω. Δηλαδή προσπαθήστε να πάρετε μία διπλωματική εργασία που να έχει κάποιο βάθος. Γιατί δεν θα μπορέσετε μετά να κάνετε άλλη διπλωματική εργασία. Θα σας ακολουθεί η διπλωματική εργασία μέχρι να αποκτήσετε χρόνια εμπειρία στο κλάδο και να έχετε πια ένα βιογραφικό με άλλα project. Μέχρι όμως να πιάσετε την πρώτη δουλειά, είναι πολύ σημαντική η διπλωματική εργασία και πρέπει να είναι μια διπλωματική εργασία που θα είστε περήφανοι. Που όταν το καταφέρετε αυτό, θα λέτε να έκανα ένα πληροφοριακό σύστημα. Παραλληλοποίησα αυτή την εφαρμογή. Έγραψα εκατοντάδες γραμμές κώδικα. Έφτιαξα αυτό το π.χ. ένα σωματωμένο σύστημα. Γιατί λέω τώρα διπλωματικές που δίνω εγώ, που ξέρετε είναι διπλωματικές και με ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και με IoT, παραλληλοποίηση εφαρμογών, FPGA, αν κάποιος δηλαδή τον ενδιαφέρει π.χ. ρομποτική, όραση μηχανής, μηχανική μάθηση, έχω διάφορα θέματα. Δηλαδή κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με ένα σοβαρό θέμα, ας έρθει σε μένα, τουλάχιστον να με ακούσει, να συζητήσουμε πιθανά θέματα. Γιατί το καλό είναι κάποιος να πάει σε διάφορους καθηγητές, να δει θέματα από όλους τους καθηγητές
και να αποφασίσει. Αλλά να αποφασίσει κάτι που να είναι σοβαρό θέμα, να μην πάρει κάτι για να το τελειώσει γρήγορα. Και αυτό είναι πάλι συμβουλή, γιατί ο σκοπός, όπως σας έχω πει, κάθε φορά το λέω, είναι να γίνετε επαγγελματίες. Όταν βγείτε από μένα, θέλω να είστε έτοιμοι για το τι θα συναντήσετε έξω. Λοιπόν, θα έχουμε quiz στο τέλος, κάποιος που ρώτησε. Κλασικά, και είναι το τελευταίο quiz, οπότε είναι και το grand quiz. Συνεχίζουμε με τους διανυσματικούς επεξεργαστές. Και είπαμε ότι μπορούν να εκτελούν πολλές πράξεις, αντί να ήταν ξεχωριστά, τις εκτελούν με μία εντολή. Και μπορούν να εκτελούν και σύνθετες πράξεις. Για παράδειγμα, πρόσθεση και πολλαπλασιασμό. Είναι μια σύνθετη πράξη. Σχετικά με την διανυσματική επεξεργασία σε υπολογιστές της αρχιτεκτονικής X86, μπορούμε να βλέπουμε το 99 ότι από το Pentium 3 άρχισαν οι πρώτες εκδόσεις διανυσματικών εντολών, το SSE, με 128 bit καταχωρητές. Από τότε βέβαια έχουν προταθεί και έχουν υλοποιηθεί και επόμενες εκδόσεις με μεγαλύτερα bit widths στους καταχωρητές. Και βλέπουμε εδώ, χωρίς SIMD, τέσσερις εντολές για να κάνουμε την πρόσθεση των τεσσάρων αυτών ζευγών, ενώ με SIMD, δηλαδή με διανυσματικές εντολές, μόνο μία εντολή FPU. Αυτή είναι assembly για διανυσματική επεξεργασία σε X86 αρχιτεκτονική. Βλέπετε ότι η εντολή δεν είναι απλώς move, όπως βλέπαμε στην assembly, στην αρχιτεκτονική, αλλά είναι move APS. Και μεταφέρουμε στον XMM0 καταχωρητή, που είναι ο μεγάλος καταχωρητής διανυσματικός, μία περιοχή μνήμης. Και μετά προσθέτουμε με μία άλλη περιοχή μνήμης και αποθηκεύουμε τα αποτελέσματα. Και η AMD είχε κάνει μία προσπάθεια με τις εντολές 3D Now, δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε και τελικά ακολούθησε την υλοποίηση που είχε η Intel με τις δικές της εντολές. Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε διανυσματική επεξεργασία σε κώδικα C, εδώ δίνω ένα παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε βέβαια, βλέπετε ότι έχουμε inline assembly. Inline assembly όπως είχαμε και στα λειτουργικά συστήματα, αν θυμάστε, τελευταίο εργαστήριο. Inline assembly. Πώς τοποθετούμε λοιπόν assembly 86 μέσα στον κώδικα C. Βέβαια, η διανυσματοποίηση δεν γίνεται μόνο με assembly. Η διανυσματοποίηση μπορεί να γίνει και με έναν σημερινό compiler. Υπάρχει μια παράμετρος, το vectorize, που προσπαθεί να διανυσματοποιήσει και μας λέει ποια δεν διανυσματοποίησε, ώστε να τα ξαναγράψουμε στη C γλώσσα με καλύτερο τρόπο. Πιο φιλικός η διανυσματοποίηση. Ένα ακόμα παράδειγμα διανυσματοποίησης, βλέπουμε σε ένα απλό κώδικα C πως πρέπει να έχουμε μία επανάληψη με πάρα πολλές εντολές, ενώ με τη διανυσματοποίηση, εδώ έχουμε κάποιες εντολές πράγμα που βοηθάνε στο συγκεκριμένο compiler να προβεί σε διανυσματοποίηση. Όπως ξέρετε, υπάρχουν πολλοί compilers. Εμείς το GCC χρησιμοποιούμε. Το GCC έχει άλλες παραμέτρους για διανυσματοποίηση, αλλά σε αυτό το compiler, με αυτά τα πράγματα, μπορούμε και καταλήγουμε σε ένα κώδικα που είναι διανυσματοποιημένος. Και ενώ ήθελε 21 κύκλους για να εκτελεστεί αυτό εδώ πέρα, τώρα θέλουμε μόνο 5. Υπάρχουν επεξεργαστές διανύσματος καταχωρητή. Όλες οι πράξεις γίνονται με καταχωρητές. Όπως και στις αρχιτεκτονικές που είχαμε πει ότι η αρχιτεκτονική ARM, για παράδειγμα, είναι μόνο καταχωρητή. Δηλαδή, οι πράξεις γίνονται μόνο με καταχωρητές. Δεν μπορούμε, όπως στο 86, να κάνουμε πράξη πρόσθεσης με κάτι που βρίσκεται στη μνήμη. Και επεξεργαστές διανύσματος μνήμης-μνήμης. Αυτό, οι πράξεις γίνονται απευθείας στη μνήμη, δεν χρησιμοποιείται πια. Ακόμα και η 86 αρχιτεκτονική θέλει τουλάχιστον μια παράμετρος να είναι σε διανυσματικό καταχωρητή εντός του επεξεργαστή. Βλέπουμε τώρα κάποιες τυπικές αρχιτεκτονικές, όπως εδώ η VMIPS,
που έχει τους vector καταχωρητές και έχει ειδικές μονάδες για διαντισματική πράξη, όπου ασφαλώς ως και το, όλα αυτά, ALU, FPU κτλ. Είναι πολύ μεγαλύτερο bitwidth για να υποστηρίζουν τις διαντισματικές πράξεις. Κάποιοι διαντισματικοί επεξεργαστές, βλέπετε, όπως σας είπα, μέχρι τη δεκαετία κάπου του, τα μέσα της δεκαετίας του 90, το 1976, 64 elements per register, και βλέπουμε κάποιους άλλους διαντισματικούς επεξεργαστές που είχαν φτάσει μέχρι και 256 στοιχεία αναδιάνισμα. Αλλά αυτό που σημειώνουμε είναι, ξεκίνησαν τη δεκαετία του 70, ολοκληρώθηκαν κάπου τη δεκαετία του 90, το τελευταίο μοντέλο. Και μετά σταμάτησαν να υπάρχουν. Και όλα αυτά είναι πια μουσιακό είδος, δεν χρησιμοποιούνται βέβαια πια στις μέρες μας, αλλά οι διαντισματικές πράξεις, σαν έννοια και σαν υλοποίηση, βρίσκονται στους σημερινούς επεξεργαστές. Ένα παράδειγμα διαντισματικής επεξεργασίας είναι το SACSPI. Δηλαδή είναι Singly Double Precision A times X plus Y. Γι' αυτό λέγεται, αυτές είναι πράξεις SACSPI για μονή ακρίβεια ή DAXPI για διπλή ακρίβεια. Και αν υποθέσουμε ότι έχουμε 64 στοιχεία, βλέπουμε εδώ σε assembly 600 εντολές. Ενώ αν το δούμε στο Vector MIPS, στην αρχιτεκτονική δηλαδή αυτή, βλέπουμε ότι είναι μόνο 6 εντολές ο προηγούμενος κώδικας. Δηλαδή από 600 εντολές καταλήξαμε σε 6 εντολές. Κερδίζουμε δηλαδή και στη μνήμη προγράμματος, καλύτερη δηλαδή εκμετάλλευση της instruction cache, στα pipeline hazards, κινδύνους ελέγχου, κερδίζουμε. Πιο γρήγορες οι πράξεις, λιγότερος αριθμός πράξεων και το καθεξής. Γι' αυτό έχει τόσα πολλά ωφέλη η διαντισματοποίηση. Σύγκριση λοιπόν των εντολών. Αναφέρεται και το pipeline, όπως σας είπα. Δηλαδή επηρεάζεται και το pipeline, όχι μόνο το πόσες πράξεις γίνονται. Ασφαλώς, αυτό ισχύει παντού, ότι οι διαντισματικοί επεξεργαστές εξαρτούνται από το μέγεθος διανύσματος. Αν έχουμε στοιχείο 86, ας πούμε 256 bit, διαντισματικό καταχωρητή, και κάνουμε πράξη 4 που δεν χρησιμοποιούμε 256 bit, αλλά χρησιμοποιούμε 80 bit, τότε δεν κάνουμε πλήρη εκμετάλλευση όλου του bitwidth του διαντισματικού καταχωρητή. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε, όπως βλέπετε, αυτά τα δοντάκια. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος, όσο πλησιάζει το μέγεθος του διαντισματικού καταχωρητή, τόσο έχουμε λιγότερους κύκλους ανά element. Αλλά μετά, για παράδειγμα, αν είχαμε 256 bit και είχαμε να προσθέσουμε 260 bit, τότε σημαίνει ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τα 256 πρώτα και μετά ξανά τη διαδικασία για άλλα 4 bit. Οπότε ήταν πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό βγαίνουν αυτά τα δοντάκια. Αυτά τα δοντάκια βγαίνουν στο σημείο που χρησιμοποιείται ξανά η πράξη της διαντισματοποίησης, γιατί δεν μπόρεσε να διαντισματοποιηθεί όλο το for loop. Κάποιες τεχνικές βελτίωσεις είναι η αλυσιδωτή σύνδεση, δηλαδή το pipeline, το οποίο το έχουμε δει και ως software pipeline που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή να φορτώνει το πρώτο κομμάτι, να κάνει πράξη το δεύτερο κομμάτι. Άρα σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων bit από το μέγεθος του καταχωρητή. Ένα άλλο είναι η μάσκα, όπου γλιτώνουμε αυτό το if. Δηλαδή αυτό το if σημαίνει, ας πούμε, μόνο τα περιτά ή μόνο τα άρτη. Κάποιοι επεξεργαστές υποστηρίζουν διαντισματικές εντολές μόνο σε συγκεκριμένες συνθήκες. Όπως λέτε, βέβαια, τα περισσότερα είναι assembly, γιατί βασιζόμαστε στο compiler κατά πόσο θα καταφέρει να ανιχνεύσει αυτές τις δομές. Scatter-gather είναι μια έννοια που τη βλέπουμε και αλλού, ας πούμε στο DMA. Και αυτό γιατί
αν κάνετε, για παράδειγμα, υλοποίηση σε FPGA κάποιου DMA controller ή κάτι που χρησιμοποιεί το DMA controller, θα δείτε ότι κάποιοι DMA controllers που συνήθως παίρνουμε έτοιμους ως IP blocks έχουν scatter-gather υποστήριξη. Το βλέπουμε δηλαδή, χρησιμοποιείται το scatter-gather. Το scatter-gather είναι η εξής λογική. Με την gather μαζεύουμε όλα τα στοιχεία κάπου και με το scatter αυτά τα στοιχεία που τα έχουμε κάπου τα χωρίζουμε ξανά σε διάφορες θέσεις. Δηλαδή είναι η ομαδοποίηση από τη μία και από την άλλη η αποομαδοποίηση. Scatter-gather λοιπόν και στο MPI υπάρχει, αλλά στα πλαίσια εδώ πέρα της διαντιμετωπίσης είναι η ομαδοποίηση και αποομαδοποίηση. Scatter-gather λοιπόν τεχνικές. Εντάξει, πολλαπλές ροές, το έχουμε δει ως και το hyperthreading για παράδειγμα, που απασχολεί πολλαπλές ροές. Στη συνέχεια, τι επηρεάζει το χρόνο εκτέλεσης. Επηρεάζεται και καθορίζεται από την επιβάρηση για να ξεκινήσει η διαντιμετωπίση και ασφαλώς την πράξη αυτή καθεαυτή. Δύο στοιχεία λοιπόν επηρεάζουν την επιτυχία. Είναι η δομή του αλγορίθμου, αν έχει εξαρτήσεις, αν είναι ανεξάρτητο το κάθε στοιχείο, κάθε πράξη στο ίδιο for loop από το επόμενο, τότε πολύ εύκολα διαντιμετωπίζεται. Αν όμως είχαμε κάθε φορά ότι το α του i ίσον α του i πλην 1 επί β, τότε αυτό εισάγει μια εξάρτηση προς την προηγούμενη επανάληψη. Και αυτό δεν μπορεί να διαντιμετωπιστεί. Πρέπει όλα τα στοιχεία να μπορούν παράλληλα να επεξεργαστούν. Εξαρτάται λοιπόν και από το compiler, από τη δομή του αλγορίθμου, από διάφορα στοιχεία. Οι διαντιματικοί επεξεργαστές, οι διαντιματικές πράξεις έχουν ένα startup overhead, γιατί πρέπει, όπως είπα, να μεταφερθούν όλα τα στοιχεία από τη μνήμη στο διαντιματικό καταχωρητή. Και αυτό έχει μια επιβάρηση, γιατί είναι πολλά στοιχεία, δεν είναι ένα στοιχείο μόνο. Η φιλοσοφία λοιπόν παραμένει της διαντιματικής επεξεργασίας. Γιατί σταμάτησαν τα μέσα της δεκαετίας του 90 διαντιματικοί επεξεργαστές? Δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τις διοχετεύσεις, τεχνικές πολλαπλής εκδόσεις εντολών, τεχνολογίες κατασκευής. Και από την άλλη, βγήκαν οι X86 αρχιτεκτονικές, πολύ πιο οικονομικές, που σιγά σιγά άρχισαν να υιοθετούν στοιχεία διαντισηματικών πράξεων. Διαντισηματοποίηση βρόχων, θα πρέπει οι επαναλήψεις να μην έχουν εξαρτήσεις προς προηγούμενες επαναλήψεις και τοποθετούμε μια παράμετρο στο compiler για να προβεί σε αυτή τη διαντισηματοποίηση. Και στο τέλος μας αναφέρει σε ένα report ποιους βρόχους μπόρεσε και διαντισηματοποίησε. Για παράδειγμα, αν έχουμε εξαρτήσεις, αλλά εξαρτήσεις είναι μεγαλύτερες από το μέγεθος του διαντισηματός, τότε δεν μας ενδιαφέρει αυτή η εξάρτηση. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε ζητήσει τα στοιχεία που είχαμε, όπως πλένετε εδώ, πριν από 16 ίσως. Με απόσταση 16 στο βρόχο I. Και αυτό τότε δεν μας ενδιαφέρει, γιατί θα είναι σε άλλη ομάδα. Ενώ αν είναι στην ίδια ομάδα του διανύσματος, τότε έχουμε πρόβλημα. Είπαμε λοιπόν για την ομαδοποίηση. 4 στάδια στη διανυσματοποίηση. Η αρχή, το πρελούδιο, το κυρίως βρόχος και το κλείσιμο, post-loot. Και μετά η τακτοποίηση εκτός βρόχου. Έχει εδώ ένα παράδειγμα. Αυτό εδώ μπορεί να γίνει σε διαντισηματική επεξεργασία, διαντισηματική βελτιστοποίηση, γιατί είναι ανεξάρτητα αυτά εδώ πέρα. Βλέπετε α του i, β του i. Συν 5 δεν έχει κάποια εξάρτηση. Όμως από την άλλη, αυτό που χρησιμοποιεί pointers, που μπορεί να είναι το ίδιο, από τη στιγμή που είναι pointers, δεν το καταλαβαίνει ο compiler. Οι pointers γενικότερα προκαλούν θέματα στους compilers, ακόμα και στο HLS, το High Level Synthesis, που βλέπουμε στα σωματωμένα συστήματα, που τοποθετούμε κάποιον κώδικα C και μας εξάγει VHDL. Και εκεί έχει πρόβλημα. Γενικά τους pointers δεν τους χειρίζονται καλά οι compilers, γιατί μπορεί να δείχνουν οπουδήποτε και δεν μπορεί να γίνει εύκολα ανάλυση το τι κάνουν οι pointers. Αυτό λοιπόν
Για να γίνει η ενσωματοποίηση, βλέπετε, μετατρέπεται σε πάλι ένα for βρόχο, αλλά τώρα το βήμα είναι ένα 4, γιατί κάθε φορά προσθέτουμε 4 στοιχεία. Άρα, καταλαβαίνουμε ένα speed up 4 ότι έχουμε. Δηλαδή, παίρνουμε 4 στοιχεία από το α, τα πολλαπλασιάζουμε ανεξάρτητα με 4 στοιχεία από το β και το αποτέλεσμα στο c. Βέβαια, για να γίνει αυτό, απαιτείται μια μετατροπή, ώστε, βλέπετε εδώ, να τοποθετούμε τους βρόχους, δηλαδή κάνουμε μια μετατροπή strip miming, δημιουργία υποβρόχων μεγέθους ως το μέγεθος του διανύσματος, για να βοηθήσουμε το compiler να καταλάβει ότι εδώ θέλουμε να κάνουμε διανυσματοποίηση. Και μετά κάνουμε το loop distribution, όπου μεταφέρουμε τα δεδομένα σε υποβρόχους, χρησιμοποιώντας προσωρινούς πίνακες. Βλέπετε εδώ, έχουμε το τι. Γενικότερα, καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται κάποιοι αλγοριθμικοί μετασχηματισμοί, όπου δεν αλλάζουν τη λειτουργία του προγράμματος, αλλά βοηθάνε τον compiler να καταλάβει ότι θέλουμε να κάνουμε διανυσματοποίηση. Υπάρχουν λοιπόν διανυσματικοί καταχωρητές. Για παράδειγμα, αν έχουμε για τους 128 bit, 6mm 0 έως 7, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για 2.64, διπλής ακρίβειας, 2.64, 4.32, 8.16 και 16.8. Τον 8 bit, όπως σας είπα. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες υποδιαιρέσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε ανεξάρτητα αυτές τις πράξεις. Με διανυσματοποίηση λοιπόν σύγχρονες επεξεργαστές, για το GCC παράμετρος είναι F3 Vectorize, μπορείτε να το δοκιμάσετε στο κώδικά σας και να δείτε την αναφορά κατά πόσο έχει επιτευχθεί η διανυσματοποίηση και που δεν έχει επιτευχθεί, οπότε τότε εκεί θα χρειαστεί, αν πιστεύετε ότι μπορεί να διανυσματοποιηθεί, κάποιος αλγοριθμικός μετασχηματισμός για να το φέρει σε μια μορφή που να το καταλαβαίνει ο compiler. Προγραμματισμός φιλικός για διανυσματοποίηση. Σε αυτό το παράδειγμα, δεν μπορεί να διανυσματοποιηθεί αυτόματα αυτό το κομμάτι κώδικα. Ακόμα και με την παράμετρο της διανυσματοποίησης που θέλουμε να διανυσματοποιήσει, ζητάμε να μας εμφανίσει σε ένα αρχείο μια αναφορά, έχει μια παράμετρο, να γράψει αναφορά σχετικά με το τι διανυσματοποιήθηκε και τι όχι. Και θα δούμε ότι αυτό δεν το διανυσματοποιεί, γιατί δεν χωράνε ακριβώς σε διανυσματικό καταχωρητή, οπότε σε αυτή την περίπτωση προσθέτουμε ένα ψεύτικο πίνακα. Δηλαδή κάνουμε τη διανυσματική πράξη βάζοντας ένα κομμάτι δεδομένα που δεν μας ενδιαφέρουν, μόνο και μόνο για να είναι γεμάτο το διάνυσμα, για να μπορέσει να γίνει σωστά η διανυσματοποίηση. Και κερδίζουμε πάλι με αυτό. Τώρα κάποια άλλα στοιχεία, πιο πολύ ιστορικά, αυτά είναι η διανυσματοποίηση. Απλώς, να κλείσουμε με κάποιες ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές, όπως μία από αυτές είναι επεξεργαστές Mitrou, στην κατηγορία SIMD, δηλαδή είναι ένας πίνακας όπου σε κάθε κορυφή έχουμε ένα επεξεργαστικό στοιχείο, είναι και επεξεργαστές, όπως λέμε, επεξεργαστές Mitrou, δυσδιάστατος πίνακας. Κάποιοι επεξεργαστές μέχρι τη δεκαετία του 90 είχαμε δει τέτοιους επεξεργαστές. Το Blitzen, για παράδειγμα, αρχιτεκτονική Blitzen, που ήταν και αυτό επεξεργαστής Mitrou, πάρα πολλά στοιχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους. Και το κάθε στοιχείο αποτελούνταν από μία τέτοια δομή. Δηλαδή, στοιχεία που βλέπουμε κανονικά σε σημερινά συστήματα όπως Full Adder, Shift Register, Arithmetic, έλεγχο Arithmetic Unit κτλ. Όλα αυτά, πολλά τέτοια στοιχεία σε ένα πίνακα δυσδιάστατο συνδεδεμένα μεταξύ τους. Και βλέπετε εδώ η διαστάση ήταν X-grid, δηλαδή με τα διαγώνια κάθε φορά στοιχεία υπήρχε σύνδεση. Διάγραμμα συστήματος, μορφή εντολών, αυτά σε C προγραμματίζονταν. Και πάμε και στην τελευταία αρχιτεκτονική, Transputer, όπου είχε και αυτό χρησιμοποιηθεί σε παράλληλα συστήματα. Το είχαν ονομάσει έτσι από το Transistor C Computer και όπως είχαν την φιλοδοξία ότι όπως τα Transistor είναι βασικό κομμάτι ενός επεξεργαστή, αυτά τα Transputer θα ήταν βασικό κομμάτι των μεγάλων υπολογιστών. Εύκολη διασύνδεση, μόνο τροφοδοσία και ρολόι στα 20 MHz, αλλά και αυτή η
η τεχνική δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε γιατί είχε ένα δικό της λειτουργικό σύστημα, δεν είχε υποστήριξη για virtual memory και δεν μπορούσε να εκτελέσει Linux. Και αυτό ήταν η μεγάλη απώλεια. Γιατί τότε ήταν το Unix πολύ δημοφιλές λειτουργικό σύστημα, από στιγμή που δεν υπήρχε συμβατότητα με το λογισμικό, γι' αυτό είναι σημαντικό όταν κατασκευάζουμε κάτι, να κατασκευάζουμε κάτι προσέχοντας τη συμβατότητα με υπάρχουσα επένδυση σε λογισμικό. Αυτό δεν είχε αυτή την υποστήριξη και αρχικά για πολύ μεγάλο κόστος. Δηλαδή, όταν μπήκε στην αγορά, το κάθε transputer αν είναι $200-300, μόνο τέλος πάντων το βασικό κύκλωμα ήταν πολύ ακριβό για να το πάρει κάποιος από ποσότητες για να κάνει πραγματικά ένα super computer. Γι' αυτό λοιπόν απέτυχε. Το επόμενο που θέλω να δούμε είναι κάποια στοιχεία για το cloud computing. Στο cloud computing το έχετε δει και στο εργαστήριο, γιατί και μια εργασία όπου έχετε να παραλληλοποιήσετε μια εργασία, το PI, σε OpenMP και OpenMPI, όπου βλέπετε και από τη μεριά πώς στείνουμε ένα super computer, βέβαια σε πολύ μικρή κλίμακα, γιατί στην εργασία ορίζονται 3 nodes που πρέπει να στήσετε και άμα θελήσετε να συνεργαστείτε και με συμφοιτητές σας, για κάθε άτομο της ομάδας πολλαπλασιάζεται επί 3. Δηλαδή, αν θέλετε 3 να εργαστείτε σε αυτή την ομάδα, τότε η ομάδα του cluster πρέπει να έχει 9 nodes. OpenMPI λοιπόν και OpenMP για το EP, το οποίο στην ενισχυτική διδασκαλία ήδη έχουμε δείξει κομμάτια παραλληλοποίησης. Υπενθυμίζω ότι δεν γίνεται καταγραφή στα εργαστήρια και στην ενισχυτική, γιατί κάποιοι και στα σχόλια λένε είναι κακό το ότι δεν γίνεται καταγραφή του εργαστηρίου. Δεν είναι κακό το θέμα, είναι ότι όπως έχω δει με την προσωπική μου εμπειρία, όταν γίνεται καταγραφή, είναι πολύ πιο συγκρατημένοι οι φοιτητές να εκφράσουν τις απορίες τους. Γιατί ξέρουν ότι καταγράφεται και ενδεχομένως και ούτε και το chat. Εντάξει, κάποιοι χρησιμοποιούν, ελάχιστοι χρησιμοποιούν το chat. Ενώ όταν δεν γίνεται καταγραφή, όπως βλέπετε την Τρίτη, που δεν γίνεται καταγραφή, και είναι πολύ πιο ζωντανή η συζήτηση. Δηλαδή, ας πούμε, σε αυτό το βίντεο, μόνο η φωνή μου έχει ακουστεί. Δεν ξέρω αν θα ακουστεί και καμιά φωνή κάποιου που το παρακολουθεί, αλλά στο εργαστήριο είναι πολύ πιο ζωντανή η επικοινωνία, γιατί συνεχώς ρωτάτε, απαντάω κτλ. Είναι πιο ελεύθερη. Γι' αυτό το να γράφει κάποιος είναι κακό που δεν γίνεται καταγραφή, εντάξει, είναι μια άποψη, αλλά ανέκαθεν δεν καταγράφω το εργαστήριο. Συνεχίζουμε λοιπόν για το grid computing. Είναι υπολογιστική πλέγματος. Ασφαλώς, κάτι που βρίσκεται στο διαδίκτυο σημαίνει ότι εν δυνάμει μπορεί κάποιος να το κάνει hacking. Άρα πρέπει να λάβετε υπόψη και την ασφάλεια και το κόστος. Για το υπολογιστικό νέφος, το τι είναι, είναι υποδομή που μπορούμε να νοικιάσουμε on demand για τις ανάγκες μας. Ιστορική αναδρομή, σχετικά με το πώς ξεκίνησε, ήταν το Service-Oriented Architecture και στη συνέχεια βρήκαν αυτή την ονομασία, το cloud, γιατί ακούγεται πιο ενδιαφέρον, άλλο να πεις. Είναι SOA. Δεν θα το καταλάβει ο κόσμος. Ενώ το cloud είναι πολύ πιο... είναι marketing trend αυτό. Δηλαδή, αυτοί που προσφέρουν ένα προϊόν θέλουν να το παρουσιάσουν μια ονομασία που οποιοδήποτε μπορεί να την... τουλάχιστον να την ακούσει, να την καταλάβει ως έννοια και να του μείνει. Δηλαδή, φανταστείτε να λέγαμε, ας πούμε, SOA, το Amazon SOA, το Google SOA ή Utility Computing. Όχι. Ενώ το cloud έχει μείνει. Δηλαδή, σε άτομα οποιοσδήποτε ηλικία, που τέλος πάντων έχουν ακούσει ή ακούνε ειδήσεις, θέλαμε το ελληνικό cloud, ας πούμε. Η εφορία βρίσκεται στο ελληνικό cloud. Πάροχη cloud. Δηλαδή, είναι ένας όρος
που το ακούμε πάρα πολλές φορές και είναι και εύκολος όρος να το θυμόμαστε, το σύννεφο, το cloud. Λοιπόν, από το 1960 υπάρχει η έννοια, όμως θεωρητικά υπάρχει αυτή η έννοια, που δηλώνει ότι τα υπολογιστικά συστήματα να είναι οργανωμένα να διατίθενται ως δημόσια αγαθά. Η Amazon ξεκίνησε ως ένας σοβαρός παίκτης στο cloud computing, όπου είχε, όπου προσέφερε την υπολογιστική δομή, νίκιαζε την δομή που είχε, την υποδομή που είχε σε άλλες εταιρείες, άρα κάποιος χρησιμοποιούσε ακριβώς την υπολογιστική ισχύ που απαιτούσε. Τώρα, το cloud ασφαλώς δεν είναι για όλους. Και θέμα ασφάλειας και θέμα κόστους. Δηλαδή, κάποιος που έχει πάρα πολλές απαιτήσεις σε δεδομένα που είχε σε file server κτλ. Στην εταιρεία του, δεν θα πάει να τα βγάλει όλα στο cloud, γιατί θα έχει και μεγάλη καθυστέρηση. Φανταστείτε κάποιος που δημιουργεί σχέδια για μηχανικούς, π.χ. AutoCAD, Fusion 360 κτλ. Και βέβαια το Fusion 360 αποθηκεύει και στο cloud, αλλά γενικότερα υπάρχει καθυστέρηση στη μεταφορά. Θέλει πολύ γρήγορο δίκτυο. Και από τη στιγμή που κάτι ανοίξει στο cloud, δεν σου ανοίγει 100%. Αν αποφασίσει η εταιρεία να κλείσει, βέβαια γι' αυτό λέμε πρέπει σε μεγάλες εταιρείες να πηγαίνει κάποιος και όχι σε μικρές. Αν όμως πάθει κάτι εταιρεία και χρεοκοπήσει κτλ., τα έχει χάσει τα δεδομένα σου. Το cloud όμως ως backup μπορούμε να το έχουμε. Δηλαδή, να έχουμε τοπικά αρχεία και να στέλνουμε και στο cloud. Ή, εγώ, για μένα, βέβαια έχω το δικό μου cloud που συνδέονται εδώ η δικιά μου υποδομή, αλλά το cloud το χρησιμοποιώ τα virtual machines όταν θέλω να δοκιμάσω τι γίνεται από έξω. Για παράδειγμα, κατά διαστήματα, ανοίγω ένα virtual machine, ένα Amazon cloud και προσπαθώ να κάνω επίθεση στο Zafora που εγώ το διαχειρίζομαι, δηλαδή δικιά μου ευθύνη είναι το τι θα γίνει και δοκιμάζω διάφορα για να δω τι βλέπει ένας hacker και αν αντέχει τις επιθέσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν από θέμα security audit. Τώρα, σήμερα το Zafora που είναι down δεν οφείλεται σε κάποια επίθεση. Κάτι συνέβη και την Κυριακή και έχει βγει offline το Zafora, οπότε αύριο θα πάω από κοντά να δω τι πρόβλημα έχει. Γιατί έχουμε και το εργαστήριο και θα το χρειαστούμε την Τρίτη το βράδυ. Λοιπόν, είπαμε για το cloud computing, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, σχεδόν απεριόριστη αποθήκευση, είναι αποδοτικό το κόστος, αντίγραφα ασφαλείας όπως σας είπα, εύκολο πρόσβαση σε πληροφορίες. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι θεωρώ τον εαυτό μου cloud worker. Γιατί το θεωρώ? Γιατί όλα τα αρχεία μου βρίσκονται σε ένα cloud. Έστω ιδιωτικό, αλλά βρίσκονται στο cloud. Και από την άλλη, πάντα όλη μου την εργασία εγώ την κάνω μέσω remote desktop. Συνδέομαι απομακρυσμένα σε έναν υπολογιστή. Οπότε, όπου και να είμαι, έχω τα ίδια αρχεία, έχω τα ίδια προγράμματα ανοιχτά, έχω τα ίδια tabs στο browser ανοιχτό. Δεν ανοίγω τοπικά άλλες σελίδες. Και αυτό μου επιτρέπει σε οποιοδήποτε μέρος και να είμαι. Έρχομαι σε μια πόλη, σε άλλη πόλη, στο εξωτερικό που όταν ταξίδευα για τα συνέδρια, όπου και να ήμουν, απλώς είχα μαζί μου ένα laptop που ήταν ένα dump terminal, δηλαδή έχω στα συνέδρια παίρνω ένα laptop πολύ μικρό, μόνο και μόνο για να έχω προλόγιο και οθόνη. Είναι κάποιο Atom που το έχω εδώ και 10 χρόνια, αλλά σαν τερματικό λειτουργεί μια χαρά. Δηλαδή με Wi-Fi ή LAN, να έχω remote desktop και συνδέομαι στον υπολογιστό μου από όπου και να είμαι και βοηθάει το να μην χρειάζεται να θυμάσαι πειρά το στικά και μεταρχεία, γιατί άλλοι ας πούμε, άλλοι που εργάζονται σε παρόμοια τέτοια θέση χρειάζεται να θυμούνται να μεταφέρουν το λάπτοπ τους, για παράδειγμα. Λέει κάθε φορά πήρα το λάπτοπ, μετακινήθηκα π.χ. από εδώ εκεί. Το λάπτοπ έχω όλα τα αρχεία μου. Πήρα τον εξωτερικό δίσκο, πήρα το USB. Ενώ εγώ δεν χρειάζεται να πάω τίποτα. Έχω
όλα στο cloud. Έχει βέβαια και ένα μειονέκτημα. Εντάξει, δεν θα πω για την ασφάλεια, γιατί προσέχω όσο μπορώ, αλλά το μειονέκτημα είναι τι γίνεται αν εκείνη τη στιγμή που θέλεις να συνδεθείς δεν είναι εφικτή σύνδεση με το remote desktop, γιατί υπάρχουν και φορές που πέφτει η σύνδεση, πέφτει το ΕΔΕΤ, ας πούμε. Βγαίνει η π.χ. όλη η Κοζάνη offline. Ευτυχώς είναι πολύ σπάνιες αυτές τις καταστάσεις, αλλά συμβαίνουν, ξέρετε. Δηλαδή, εγώ επειδή παρακολουθώ, έχει το Outages List, είναι μια λίστα του ΕΔΕΤ που αναφέρει κατά διαστήματα ποια links έχουν πέσει και βλέπω εκεί πέρα αν έχει πρόβλημα κάποιο link, οπότε σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις τότε αναγκάζομαι και χρησιμοποιώ κάποιο VM σε Amazon ή Google, αναλόγως τι είναι πιο εύκαιρο. Λοιπόν, θα κάνουμε το quiz τώρα. Για το cloud δεν θα επεκταθώ περισσότερο, απλώς ήταν πιο πολύ κάποιες έννοιες, γιατί το HPC συνδέεται και με το cloud και έπρεπε έστω έτσι εισαγωγικά να μιλήσουμε και για το cloud. Εξάλλου το cloud είναι και μάθημα μόνο του. Α, και πριν κλείσω, έχω εδώ ένα project που είναι ενσωματωμένα συστήματα και παράλληλα συστήματα μαζί και γι' αυτό είπα να σας το δείξω. Λοιπόν, εδώ τι είναι, είναι το PI Visual και το οποίο αυτός το έφτιαξε, εκτελεί MPI όπως εμφανίζεται. Δεν είναι τόσο μεγάλο, απλώς το MPI χρησιμοποιούνται και σε κλάστερ με παλιούς υπολογιστές όπως βλέπετε. Αλλά τι έκανε αυτός. Με απλά λόγια, πήρε τα Raspberry, συνέδεσε στα GPIO κάποια σέρβο και οπτικά δείχνουν τη χρήση του επεξεργαστή του εκάστοτε Raspberry. Δηλαδή είναι στο τοίχο το κάθε Raspberry με το ένα κινητήρα και αν το CPU load είναι 100% είναι τελείως κάθετο. Αν είναι στο 0 είναι τελείως παράλληλα με τον τοίχο. Οπότε οπτικά βλέπει κάποιος όλα αυτά τα Raspberry εκτελώντας MPI και βλέπει την κλίση, δηλαδή από μακριά βλέπει τον τοίχο γεμάτο με Raspberry και βλέπει πόσο κατακόρυφο ή όχι είναι το εκάστοτε Raspberry, οπότε καταλαβαίνει το load του συστήματος. Και αν τα δει π.χ. όλα κατακόρυφα, τότε καταλαβαίνει ότι έχει πολύ καλή, πολύ καλό balance. Να, αυτός είναι ο τοίχος με αυτά τα Raspberry. Απλώς βέβαια εδώ λέει ότι το κακό με το πλαστικό είναι επειδή υπάρχει πεθέρμανση, αρχίζει και λιώνει το πλαστικό και έχει συνέπεια να παραμορφώνεται η κλίση. Ένα project ενσωματωμένο συστημάτων και παράλληλα. Τώρα, αν θέλει κάποιος να το κάνει project για ενσωματωμένα, βέβαια θα πρέπει να βρει τα Raspberry και όπως βλέπετε θέλει τουλάχιστον 16 Raspberry. Αν θέλει κάποιος να το κάνει, δεν θα του έλεγα όχι. Γιατί είναι και το project ενσωματωμένα που κάποιοι από εσάς παρακολουθείτε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας δείξω και πάμε στο quiz. Το quiz, το οποίο σήμερα είναι και το τελευταίο quiz, αφού είναι η 13η εβδομάδα. Συνδεθείτε λοιπόν. Στο quiz. Στη σελίδα του ARC και συνέχεια στο quiz. Θα τα πούμε και αύριο. 7 η ώρα, κανονικά στο εργαστήριο. Σας έχω δείξει την εργασία που θα δούμε, όπου είναι OpenMPI και OpenMP, να δούμε πώς συνδυάζονται όλα αυτά, που είναι και κομμάτι κιόλας της τελικής εργασίας. Πώς θα συνδυάσετε OpenMPI και OpenMP. Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή και θα κλείσω την καταγραφή σε αυτό το σημείο για να παραμείνω μαζί σας για τη διεξαγωγή του quiz.